Εκείνα τα χρόνια που λέτε, πήγανε κάποια παιδιά μια βόλτα, διοργανώσανε ωραία και όμως κάποιοι φύγανε από τη βόλτα, κυνηγηθήκανε και το ένα παιδί σκοτώθηκε. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε με ένα βίντεο The Two Motorheads, Γιάννης εδώ. Σήμερα είπα να κάνουμε ένα βλογκάκι έτσι, όπως κάναμε παλιά. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, απλώς θέλω να μιλήσουμε για κάποια πραγματάκια. Θέλω να μιλήσουμε για τις μοτοβόλτες που γίνονται μέσα από τις μοτοομάδες και από τα μοτο-YouTube κανάλια. Θα έχει λίγο storytelling, να μάθετε κάποια πράγματα που πιθανότατα δεν τα ξέρετε. Πιο παλιά, με YouTube και βόλτες κτλ. Πώς λειτουργούν οι ομάδες, οι βόλτες και γιατί κάνω εγώ τέτοιου είδους βόλτες που είναι μόνο δρομήσιες και σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς όπου με έχουν κρίνει και κάποιοι ότι φίλε, ξέρω εγώ, με 80 θα πηγαίνουμε. Τι βόλτα είναι αυτή? Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Ελπίζω να υπάρχει κάποια ροή σε αυτό το vlog, ανάλογα πως θα μου βγει και εμένα. Ξεκινάμε μερικά χρόνια πίσω, όπου είχα την τύχη, αν θέλετε, να είμαι από τα πρώτα μοτοκανάλια της Ελλάδος, στα πρώτα 10, ξέρω εγώ, όπου εντάξει, ξεκινάγαμε όλοι δειλά-δειλά, κάναμε πράγματα, γινόντουσαν κάποιες συναντήσεις, γινόντουσαν κάποιες βόλτες. Εγώ τότε δεν έκανα, αλλά είχαν γίνει κάποια πράγματα. Και σε μία βόλτα που, εντάξει, ήταν ok οργανωμένη, δεν μπορώ να πω. Και το κανάλι αυτό είχε πολύ σούζα, μπαντιλίκι, καγκουριλίκι. Αυτά που προσπαθώ να μην δείχνω εγώ, ασχέτως αν τα κάνουμε ή όχι, έτσι. Γιατί να μην λάθουμε τώρα ότι είμαστε όλοι τέλειοι και δεν κάνουμε τίποτα και δεν έχουμε κάνει ποτέ σούζα στη ζωή μας και τέτοια. Άλλο το τι προάγουμε, άλλο το τι θέλει ο κόσμος, άλλο το τι κάνουμε στην προσωπική μας ζωή. Και άλλο τι κάναμε παλιότερα και τι κάνουμε τώρα. Γιατί η ιστορία έχει να κάνει και με παλιότερα χρόνια, όπως σας είπα. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν που λέτε, τα παλιά, κάνανε κάποιοι μια βόλτα, κυνηγηθήκανε κάποιοι εκτός των παιδιών, βγήκανε από το group, κυνηγηθήκανε και το ένα παλικάρι σκοτώθηκε δυστυχώς. Εντάξει, πέρασε λίγο βαβά αυτό, εντάξει, μην γίνει και σάλος και τέτοια, αλλά παρόλα αυτά, σίγουρα δεν φταίει το κανάλι που το διοργάνωσε, έτσι, καμία σχέση. Μεγάλα παιδιά είμαστε, την ευθύνη των πράξεων μας την έχουμε. Εκτός του group, ξαναλέω, βγήκανε και κάνανε ό,τι θέλανε και δυστυχώς είχε άσχημη κατάληξη. Αυτό εμένα όμως με τρίγκαρε. Με τρίγκαρε πολύ. Σε φάση ότι ρε φίλε, ναι, οκ, ο καθένας έχει την ευθύνη των πραξεών του, αλλά όταν εγώ είμαι ο οικοδεσπότης, πρέπει να προστατέψω τα άτομα που έρχονται. Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι. Μπορεί να είναι και δική μου χαζομάρα, δικός μου ρομαντισμός, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ να σε φέρω σε μια βόλτα όπου θα έρθει και θα καρφωθεί πάνω σου, ή θα πηγαίνει ο καθένας όπως να είναι, θα είναι επικίνδυνη η βόλτα μας και για τον υπόλοιπο κόσμο που είναι στον δρόμο. Εμένα δεν μου κάθεται. Έτσι. Αν θες, πάρε τα φιλαράκια σου που ξέρετε πως οδηγάτε και πηγαίνετε. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Τέλος πάντων, ξεφεύγω λίγο, sorry. Μοτοομάδες και βόλτες YouTube. Διοργανώνουμε όλοι μας βόλτες. Για ποιο λόγο εγώ δεν διοργανώνω μια χωμάτινη? Γιατί στο χώμα θα έρθει ο άλλος, δεν μπορείς να ελέγξεις με τι εξοπλισμό θα έρθει, δεν μπορείς να ξέρεις τι κατάσταση είναι το μηχανάκι του, δεν θα κάνεις φίλε το δερβέναγα, δεν πάει να μπει σε αγώνα ο άνθρωπος. Αλλά μια πτώση είναι πολύ εύκολη στο χώμα. Και δεν θέλω κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ μου, ήρθα στη βόλτα σου και τι έγινε, στούκαρα. Και χτύπησα και χτύπα ξύλο τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τα χειρότερα. Δεν το γουστάρω αυτό. Οπότε προσπαθώ να κάνω πιο safe βόλτες. Τώρα απ' την άλλη υπάρχουν κάποιοι που σου λένε, υπέγραψε μια υπευθυνή δήλωση ότι εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη και τράβα κάνει ό,τι θες. Οκ, ναι, νομικά δεν ξέρω, είσαι καλυμμένος. Ας πούμε ότι είσαι, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Αλλά αν να φτάσουμε σε μια τέτοια φάση για να πάμε μια ρημάδα βόλτα, όχι ρε φίλε, όχι ρε. Δεν μου κάνει, δεν μου κάνει καθόλου. Και να σου πω για κάτι ακόμα. Δεν θέλω να την κάνω έτσι. Δεν γουστάρω. Θέλω να μαζευτούμε 10, 20, 30 άτομα, να πάμε μια ωραία βόλτα, να πούμε τις χαζομάρες μας, να δούμε 5 ώρα τοπία, να γυρίσουμε και να είμαστε ok, κομπλέ με τα μηχανάκια μας, εμείς να είμαστε κομπλέ, δηλαδή η υγεία μας, πνευματικά να νιώθουμε καλύτερα από ότι όταν ξεκινήσαμε τη βόλτα και τελείωσε. Αυτό θέλω να κάνω. Και έτσι οι δικές μου βόλτες, παιδιά, είναι χαλαρές ταχύτητες, μόνο δρόμος, ωραία τοπία, ωραίες διαδρομές και ακολουθούν όλοι. Δηλαδή, από 200-250 κυβικά και πάνω έρχεσαι. Καταλαβαίνω ότι αν έχεις φίλε ένα μηχάνημα με 150 άλογα, δεν μπορείς να πηγαίνεις με 80. Οκ, θα πας σε μια άλλη βόλτα εσύ. Αν και έχουν έρθει παιδιά με ρο 1 και CBR και πάνε με 80-90, έτσι. Εγώ θέλω να έχω μια παρέα και να γουστάρουμε.
Αυτό το θέμα μου. Όλα τα κυβικά να έρθουν, δεν θέλω να αποκλείω κανέναν και δεν θέλω, ρε φίλε, να κάνουμε κακουργίες. Γιατί να σου πω κάτι, περνάμε από τα Βίλια. Για όσους είσαστε εκτός Αθηνών, τα Βίλια είναι μια περιοχή όπου πάνε κάποιοι και στρίβουν και είναι το Isle of Man της Αττικής, ας πούμε. Τόσο μας κόβει δηλαδή. Και είναι συγκεκριμένα σημεία που κάθε εβδομάδα κάποιοι θα φύγουν. Δεν θέλω να είμαστε αυτοί που κράζει ο κόσμος. Θέλω να προάγουμε μοτοσυκλετισμό. Μέσα στο group σέβονται όλοι όλους, δεν προσπερνάνε, δεν κάνουν βλακίες, υπάρχει πλοηγός και σκούπα και όλα γίνονται βάσει αυτό που έχουμε πει. Θα πάμε και θα κάνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα κάνουμε λήξη βόλτας και παιδιά, ο καθένας κάνει τι θέλει. Θέλετε να πάμε για φαγητό, πάμε. Δεν θέλετε, φύγετε μόνοι σας και ο καθένας κάνει το γουστάρι. Θέλετε να γυρίσετε μόνοι σας τελείως, θέλετε να κάνετε ένα ομαδάκι δικό σας να φύγετε. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά μην μου πείτε μετά ότι έπαθα τίποτα και αυτά. Όσο είσαι μέσα στο group μου, θα συμπεριφέρεσαι όπως θέλω εγώ. Και υπάρχει λόγος για όλο αυτό, όπως σας είπα. Και θα μου πεις τώρα, γιατί ρε φίλε τώρα κράζεις να πούμε και τα λες όλα αυτά. Γιατί δεν καταλαβαίνετε, μάλλον κάποιοι καταλαβαίνετε σίγουρα, αλλά πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν ότι όταν βγαίνεις και κάνεις κάτι δημόσια, κάτι προάγεις. Δεν έχει να κάνει με το τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή. Ο δημόσιος λόγος είναι άλλο πράγμα. Το να βγαίνεις και να λες, παιδιά, εγώ κάνω επικίνδυνη οδήγηση σε ένα δημόσιο δρόμο ή ελάτε μαζί μου να γίνουμε πολλοί, ναι, σπρώχνεις κόσμο που είναι άσχετος πολλές φορές με όλο αυτό. Άσε το νομικό κομμάτι και την αστυνομία και όλα αυτά. Άστα όλα αυτά. Σπρώχνεις κόσμο σε μονοπάτια τα οποία είναι επικίνδυνα. Το ότι εσύ κάνεις κάτι, καλά κάνεις και το κάνεις. Οκ, δικαίωμά σου. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν φταίνε κάτι. Θα μου πεις, μα εγώ ευθύνη για αυτό που βλέπει. Φέρεις ένα κομμάτι ευθύνης. Και εγώ ναι, εδώ πέρα μπορούσα να το πηγαίνω σούζα. Και δηλαδή, τι θα έδειχνα, θα έπαιρνα views, ναι, okay, και να κάνουμε ένα stand ride. Ναι, και τι θα προάξω από αυτό. Προάγω μοτοσυκλετισμό. Όταν είμαστε, ξέρω εγώ, με βερμούδα και t-shirt και πάμε για κάνουμε σούζες και τέτοια, να πούμε, και δείχνουμε αυτά, προάγουμε κάτι. Όχι, πείτε μου, τι προάγουμε. Γιατί για μένα είναι καραγκιουζιλίκι όλο αυτό. Και βλέπω ότι προάγεται πάρα πολύ το καραγκιουζιλίκι και με τα views που παίρνει, γιατί είναι θέαμα και το καταλαβαίνω, παιδιά, και εγώ θα το δω. Το θέαμα το βλέπουμε. Αλλά όταν δεν είναι σε έναν κλειστό χώρο συγκεκριμένο, έτσι, πήγαινε σε ένα πάρκινγκ, παιδί μου, και δείξε πέντε πράγματα με τον εξοπλισμό σου. Ωραία, να γουστάρεις, κάνε τη σούζα σου, κάνε τα έντο σου, δείξε πώς γίνονται. Ναι, μαζί σου, οκ. Okay. Αλλά δείξε αυτό. Όχι να βγω εδώ πέρα και να πηγαίνω με 300 να με σταμάξει. Τι προάγεις ρε φίλε με αυτό. Θα βγάλεις καλύτερους οδηγούς, θα βγάλεις κάτι από αυτό. Θα μου πεις, ρε φίλε, εγώ ξέρεις κάτι, παίρνω views και παίρνω χορηγούς και βγάζω φράγκα από αυτό και με αυτό πληρώνω τον νίκη μου. Οκ, το σέβομαι. Με τα έσοδα του καθενός δεν παίζω. Καταλαβαίνω όλες τις δουλειές μας, κάνουμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν και τα κάνουμε επειδή πρέπει να τα κάνουμε. Μαζί σου, οκ. Αλλά παρόλα αυτά, έχεις μια μεγάλη ευθύνη, έχει ένα μεγάλο impact αυτό που κάνει. Το ότι εμένα μου έρχονται 10 μηνύματα τη μέρα για μου λένε σε ευχαριστώ που μου έμαθες τη μοτοσυκλέτα, σε ευχαριστώ που μου έμαθες το κράνος, κάτι έχει να λέει. Δεν βγάζω λεφτά από αυτό. Δεν το κάνω για αυτόν τον λόγο, δεν βγάζω μία από αυτό, είναι χόμπι. Αλλά εσείς που το κάνετε και πιο επαγγελματικά, που έχετε πολλά views κτλ., πρέπει να προάγετε κάτι καλύτερο. Και μέσα από τις βόλτες που πάτε. Κάθε βόλτα έχει, πώς να το πω, έχει ένα αντίκτυπο. Έχει ένα πάρε δώσε ψυχικό με τον άλλον. Έχει ένα πάρε δώσε γνώσεις. Και μετά αν αυτό το βγάλεις και βίντεο, πρέπει να δείχνεις ότι παιδιά, εδώ είμαστε, προσέχουμε. Είμαστε χαζομηχανόβοι όλοι μας, παιδί μου, ναι. Αλλά παρόλα αυτά, κοιτάμε να μειώσουμε τις πιθανότητες να πάθουμε κάτι. Και όχι μόνο εμείς και όλοι οι άλλοι. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Απλώς είχαν σκέψεις, ξέρω εγώ, μέσα στο μυαλό μου, είχαν μαζευτεί. Μου είχαν πει και κάποιοι, ξέρω εγώ, ακόμη και σε βόλτες που έχουν έρθει παιδιά, ότι παιδιά, ξέρεις, παιδιά με 80, τι κάνουμε, τεστ να πούμε πόσο μπορούμε να κάψουμε λίγα χιλιόμετρα. Και όμως, δε φίλε, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι. Έχω νευριάσει λίγο, sorry. Ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι γουστάραν στο τέλος της βόλτας, πέρασαν πάρα πολύ καλά και λέγανε πότε θα είναι η επόμενη. Οι βόλτες με μένα είναι αυτές, όποιος θέλει ακολουθεί, με όσα κυβικά έχει, ό,τι μηχανάκι έχει, θα πάμε. Δεν θα κάνουμε 2 ώρες, θα κάνουμε 2,5. Βόλτα πάμε, δεν μας κυνηγάει κανείς. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο είναι εσείς που ξεκινάτε τώρα, γιατί κάποιος είναι φτασμένος ήδη, δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Το ξέρω, μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω, να προσέχετε τι βγάζετε προς τα έξω.
καλή κακουριά, ρε φίλε, δεν λέω. Όλοι γουστάρουμε, όλοι έχουμε πάρει κάκουρες, όλοι έχουμε κάνει τις βλακίες μας. Αλλά η επιβεβαίωση των 100 like παραπάνω που θα πάρεις επειδή έκανες μια κακουριά έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο από πίσω. Το εγώ του καθενός και στη τσέπη του καθενός δεν μπορώ να πω. Αυτά από μένα, παιδιά μου. Μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι την επόμενη βόλτα και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε στους δρόμους!